Πάμε στην επιχειρηματικότητα των νέων. Πάμε στον πρώτο μας αγαπημένο θέμα, αγαπημένος καλεσμένος οικογενειακός φίλος, τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Λιγαρδάκης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, χαρά ο Γιώργος, μας. Χαρά μας που είμαστε με νέα παιδιά σε ωραία θέματα. Είναι τα αγαπημένα μας θέματα αυτά. Ο Γιώργος, να πούμε ότι είναι στην ηλικία μου, είναι του 95 γεννηθής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει καταφέρει αρκετά πράγματα. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Ήρθε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση, θα ήθελα να μας πας λίγο έτσι στις σπουδές σου. Έχεις καταφέρει αρκετά όσον αφορά τα ακαδημαϊκά δρόμενα. Να μας πας λίγο, να μας πεις πού και τι. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου και τις γνώσεις μου γύρω από διάφορα θέματα. Αρχικά ξεκίνησα τις σπουδές μου με την Αγγλία και συγκεκριμένα στο University of Salford, το οποίο είναι στο Manchester. Όταν φοιτούσα εκεί πέρα ήταν από τα καλύτερα πανεπιστήμια όσον αφορά το business school του και με έφεση στα χρηματοοικονομικά και στην επιχειρηματικότητα. Ξεκίνησα λοιπόν πρώτα με χρηματοοικονομικά, όμως στην πορεία συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουνα για κάτι τέτοιο. Δεν μου άρεσε τόσο που δεν είχε, ας πούμε, άμεση επαφή με ανθρώπους, που δεν είχε άμεση επαφή με την επιχειρηματικότητα όσον αφορά την καθημερινότητά της. Οπότε αποφάσισα να ακολουθήσω τον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και με λίγο παραπάνω εμβάθυνση, ας το πούμε έτσι, στον τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Κάτι πολύ σημαντικό που βλέπουμε και σήμερα ότι σχολιάζεται από όλους τους Έλληνες, ότι μπορεί να έχεις βγάλει μια πολύ καλή σχολή, να έχεις πολλές γνώσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν ξέρεις πώς να χειριστείς το ανθρώπινο δυναμικό σου. Σαφώς. Ό,τι επιχείρηση και να έχεις, άμα δεν μπορείς ουσιαστικά να διευθύνεις το προσωπικό σου, το οποίο είναι το Α και το Ω σε μια επιχείρηση, δεν θα καταφέρεις το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμείς. Πρέπει να σκεφτούμε ότι γενικά η επιχείρηση δεν είναι μόνο τα ντουβάρια και έτσι τα κτίρια, αλλά είναι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος ο οποίος την τρέχει και ο οποίος ουσιαστικά περνάει την καθημερινότητά του εκεί πέρα. Είναι βέβαια πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας, αλλά εγώ αναρωτιέμαι, είναι τόσο διαδεδομένος εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί είναι διαδεδομένος ο τομέας του HR, Human Resources? Η αλήθεια είναι πως όχι ακόμα, αλλά ευελπιστώ ότι σιγά σιγά λόγω των πολυεθνικών οι οποίες εισέρχονται καθημερινά στην Ελλάδα, ότι θα αρχίσει και αυτός ο τομέας. Στρέφονται επιχειρηματίες. Ακριβώς. Μετέπειτα ασχολούμουν με τον τουρισμό, δειλά-δειλά στην αρχή, καθώς είχα ήδη λίγο τα φόντα από την οικογενειακή μου κατάσταση. Οπότε προσπαθούσα κάθε καλοκαίρι που κατέβαινα να ασχολούμαι με τον τουρισμό και συγκεκριμένα να εργάζομαι σε διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες. Μετά από ένα μικρό πέρασμα κιόλας και σε μια πολυεθνική όπως την TUI, αποφάσισα ότι εν τέλει, ναι, το κόλλησα το μικρόβιο του τουρισμού και αποφάσισα να εμπλακώ πιο ενεργά και πιο επαγγελματικά σε αυτό το κομμάτι. Με αποτέλεσμα, επειδή ήθελα ουσιαστικά να αναπτύξω τις γνώσεις μου περαιτέρω και να εξειδικεύσω λίγο παραπάνω, όχι τόσο στο κομμάτι των ξενοδοχειακών αλλά στον τουρισμό γενικά, να ασχοληθώ με το μεταπτυχιακό το οποίο έκανα αυτή τη χρονιά στην Ελβετία και συγκεκριμένα στη Λερός, το οποίο είναι πάνω στο Global Hospitality Management. Mm-hmm. Αυτό το μεταπτυχιακό το έχεις τελειώσει τώρα, το έχεις ολοκληρώσει, Γιώργο? Ναι. Μπράβο. Ναι. Άντε, καλή σταδιαδρομία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα μεταπτυχιακό επίσης πολύ βαρβάτο, όπως και το Human Resources που μας είπες, το έχεις ασχοληθεί. Και είναι κάτι επίσης που έχει ανάγκη η Ελλάδα, το κομμάτι αυτό, το τομέα αυτό. Αλλά επειδή πάμε στην Ελλάδα, εσύ αυτή τη στιγμή, τελειώνοντας το μεταπτυχιακό, τι έχεις στο μυαλό σου, έχεις μείνει ακόμα σε όλα αυτά τα σκηνικά του εξωτερικού, θα ήθελες να μείνεις εκεί, θα επιστρέψεις, είσαι εδώ, τι συμβαίνει? Ωραία, αρχικά ο πρώτος στόχος μου είναι να επιστρέψω στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο το επιδιώκω ουσιαστικά γιατί θέλω να συνεισφέρω στον αγώνα τον οποίο κάνει η οικογένειά μου διαρκώς, με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε διάφορα θέματα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσω να τις διατηρήσω και να τις εξελίξω ακόμα παραπάνω, γιατί δεν θέλω προσωπικά να μείνω στάσιμος. Δεν θέλω γενικά να μείνω στάσιμος σε κανένα θέμα. Οπότε η γνώμη μου είναι ότι θα προσπαθήσω να πάρω ό,τι στοιχεία έχω αποκομίσει από το εξωτερικό και ουσιαστικά να προσπαθήσω να τα
προσαρμόσω πάνω στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις όλα. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη να κάνεις μια στροφή 360 μοίρες και να αλλάξεις τα πάντα. Είναι αδύνατο. Κάποια δεν είναι και υλοποιήσιμα με τη γραφειοκρατία που μας. Και πολλά άλλα εμπόδια που μπορεί να έχει η χώρα μας σαν χώρα. Συγκρίνοντας λοιπόν τη ζωή στο εξωτερικό και τη ζωή στην Ελλάδα, ποιες είναι οι διαφορές? Και έχοντας γνωρίσει τόσους νέους συνομιλικούς σου στο εξωτερικό, συζητώντας τα προβλήματά σου και τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες σου για το μέλλον μαζί τους, θεωρείς ότι και εκείνοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες ή είναι ένα ίδιο ένα χαρακτηριστικό των νέων στην Ελλάδα? Γενικά θεωρώ ότι από τη φύση μας οι νέοι έχουμε πάντα προβληματισμούς και είναι καλό να τους έχουμε αυτούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε ουσιαστικά να εξελιχθούμε. Όχι μόνο σαν προσωπικότητες, αλλά και γενικά σαν κοινωνία. Μέσω των προβληματισμών ουσιαστικά καλούμαστε να εξερευνήσουμε νέες λύσεις σε διάφορα προβλήματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, όντως όλοι οι νέοι και συγκεκριμένα με όσους έχω συνομιλήσει κατά καιρούς σε διάφορα μέρη που έχω επισκεφτεί, όλοι έχουν τους δικούς τους προβληματισμούς. Απλά στην Ελλάδα έχει διωγγωθεί λίγο η κατάσταση και έχει να κάνει περισσότερο με την οικονομική κρίση. Οπότε ο κάθε νέος σκέφτεται λίγο παραπάνω εν τέλει τι θα κάνει στη ζωή του, τι θα ακολουθήσει. Φανταστείτε ότι υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι ένας νέος θα αλλάξει μέχρι 4 επαγγελματικές και παραπάνω ίσως, μέχρι να βρει την κατάλληλη επιλογή που θα ακολουθήσει σε όλη του τη ζωή. Είναι έτσι τα γεγονότα και η κατάσταση αυτή που μας έχει φέρει, που νομίζω ότι όποιος μένει στην Ελλάδα είναι αναπόφευκτο να μην το κάνει αυτό. Εσύ όμως έχεις κάνει πολλά ταξίδια. Αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σου ότι έχεις αγαπήσει πολλά σημεία σε άλλα μέρη του εξωτερικού, είτε είναι αυτά επαγγελματικά, είτε είναι τρόπο ζωής. Πόσο σε έχει επηρεάσει αυτό θετικά ή και αρνητικά, βλέποντας και συγκρίνοντας με τις καταστάσεις της Ελλάδας και το βιωτικό επίπεδο, όλα αυτά. Και τι κουβαλάς αυτή τη στιγμή, σε τόσο μικρή ηλικία? Ωραία. Γενικά, έχω ζήσει 4 χρόνια στην Αγγλία, 4 μήνες στη Γερμανία και τώρα πρόσφατα 1 χρόνο στην Ελβετία. Θεωρώ ότι κάθε χώρα μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο ζωής, σε πολλά θέματα βασικά. Μου άλλαξαν κατά κάποιο τρόπο την κουλτούρα. Η καθημερινή τριβή που είχα με διάφορες κουλτούρες, ειδικά στην Αγγλία, που φημίζεται για το international χαρακτηριστικό της, ουσιαστικά διαμόρφωσαν το χαρακτήρα μου όπως είμαι τώρα και τον τρόπο σκέψης μου. Με λίγα λόγια, θεωρώ ότι η βασική διαφορά που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι ίσως ακόμα δεν είμαστε τόσο ανοιχτοί σε κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι σιγά σιγά όμως είμαστε στη σωστή βάση και στα σωστά βήματα ώστε να το καταφέρουμε να το εισπράξουμε και αυτό εδώ πέρα. Οπότε μας είπες μεταξύ άλλων πριν λίγο ότι το όνειρό σου είναι κάποια στιγμή να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Εγώ έχω μείνει εκεί. Παρ' όλα αυτά γνωρίζω ότι θα φύγεις πάλι το Σεπτέμβρη και θα πας στο Λονδίνο. Ναι, για την ακρίβεια θα βρίσκομαι ανάμεσα στο Λονδίνο και στο Λίβερπουλ. Καθώς μου δόθηκε μια ευκαιρία μετά τη σχολή μου, την οποία θα ήμουν παράλογος να πω την αλήθεια να μην αποδεκτώ, να εκπαιδευτώ σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δημιουργήσει το Hilton Group σε όλη την Αγγλία, το οποίο ουσιαστικά εκπαιδεύει τα επόμενά της στελέχη. Αυτό είναι σε συνεργασία με τη σχολή σου, είπες. Όχι ακριβώς, να πω την αλήθεια. Ότι σε έχει βοηθήσει λίγο σαν γνωριμία. Ναι, ναι. Συγκρίνοντας λοιπόν τα ελληνικά πανεπιστήμια με τα ξένα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, γιατί έχεις και φίλους που σπουδάζουν σε ελληνικά πανεπιστήμια, έχεις μια άποψη. Ποια είναι η γνώμη σου? Αρχικά τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι καταπληκτικά. Το επίπεδο γνώσεων τα οποία προσφέρουν για μένα πολλές φορές είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο το οποίο σε γνώσεις πάντα προσφέρουν τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Και σε αυτό, να πω την αλήθεια, έχουν μεγάλο μέρος οι Έλληνες ακαδημαϊκοί. Είναι ο άλφα και ο μέγας λόγος όσον αφορά τα στάνταρς τα οποία ουσιαστικά παρέχουν σε όλους τους φοιτητές. Εκεί που για μένα υστερούν είναι ίσως οι διασυνδέσεις με επιχειρήσεις, δηλαδή δεν έχουν την άμεση σύνδεση σχολής και επιχειρήσεων όπως ας πούμε προσφέρεται στο εξωτερικό και η οργάνωση. Ίσως έχει να κάνει με διάφορα θέματα που νομίζω ότι... Και εκεί εμπλέκεται βέβαια και μας τρώει το σύστημα. Δηλαδή αυτό που λες με την οργάνωση που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη αλήθεια. Όσες φορές έχει συμβεί αυτό ή θα χάσει ένας φοιτητής την εξεταστική του ή θα γίνουν καταλήψεις, οτιδήποτε,
φταίει το σύστημα. Δεν νομίζω ότι ευθύνεται και εκεί, ξέρεις. Αυτό που είπες, ότι οι ακαδημαϊκοί κάνουν ό,τι μπορούν. Να. Να πω την αλήθεια, ο βασικός λόγος ο οποίος έφυγα στο εξωτερικό είχε να κάνει πάρα πολύ με το ευέλικτο σύστημα το οποίο σου προσφέρει, ειδικά η Αγγλία. Όταν ήμουν 17-18 χρονών, δεν ήμουν ακόμα σίγουρος με το τι ήθελα να ασχοληθώ. Με αποτέλεσμα να επικρατεί μια βεβαιότητα στο μυαλό μου. Φανταστείτε ότι όταν πήγα στην Αγγλία, όπως είπα και προηγουμένως, ξεκίνησα με χρηματοοικονομικά. Αλλά μετέπειτα άλλαξα στη διοίκηση και μετά άλλαξα στο Human Resources. Άρα, με λίγα λόγια, όταν δεν έχεις μια ευελιξία στις αποφάσεις σου, μπορεί να χάσεις πολύτιμες χρονιές, οι οποίες θα σου στερήσουν μετά από την αγορά εργασίας. Που στις μέρες μας, όσο πιο νωρίς μπεις στην αγορά εργασίας, τόσο το καλύτερο για σένα, αλλά και γενικά για την κοινωνία. Εσύ τώρα είπες, άλλαξα γνώμη, πήγα από τα χρηματοοικονομικά στη σχολή σου. Εάν γύριζες πίσω, εάν ήσουν στην ηλικία ξανά το 17 και ξεκινούσες τώρα, θα ξανά έκανες τα ίδια βήματα, δηλαδή το απόλαυσες αυτό που έζησες μέχρι τώρα, ή θα το πήγαινες λίγο αλλιώς. Αναφέροντας και τα ελληνικά πνευστήμια, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι. Να πω την αλήθεια, το απόλαυσα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, αλλά έμαθα κιόλας από αυτό το πράγμα. Γιατί έκανα κάποια λάθη. Αλλά είμαι της άποψης ότι όταν μπορέσεις ουσιαστικά να κατανοείς την αποτυχία και να μαθαίνεις μέσα από αυτή, δηλαδή να ξέρεις τον λόγο για τον οποίο απέτυχες, μόνο τότε ουσιαστικά μπορείς να προοδεύσεις και να εξελιχθείς. Διαφορετικά θα μείνεις στάσιμος. Οπότε, και όπως είπα προηγουμένως, δεν μ' αρέσει σαν άνθρωπος να μένω στάσιμος. Και να μας πεις και κάτι άλλο που θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της συζήτησης. Μία συμβουλή. Μία συμβουλή σε κάποιον νέο που μπορεί να σε βλέπει τώρα και μπορεί να έχει όνειρα, να έχει στόχους, αλλά να μένει λίγο στάσιμος, λίγο πίσω, γιατί φοβάται τα εμπόδια, φοβάται την οικονομική κρίση. Δεν είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα. Εσύ τι συμβουλή θα του έδινες, να του πεις, κυνήγα το όνειρό σου, προσπάθησε το, τρέξε το. Ωραία. Αρχικά, προφανώς και πρέπει να το ακολουθήσει και να τρέξει. Δεν γίνεται τίποτα αν κάθεσαι στο καναπέ ή αν κάθεσαι στο σπίτι σου. Πλέον οι πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες παντού. Δηλαδή, μπαίνεις στο διαδίκτυο και κατευθείαν μπορείς να βρεις απίστευτες πλατφόρμες που μπορούν να σου δώσουν γνώσεις μεγαλύτερες από το κάθε πανεπιστήμιο. Γενικά, αν δεν ουσιαστικά αποτύχεις, αν δεν προσπαθήσεις. Αν δεν ρισκάρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανταμειχθείς. Είναι νομίζω το βασικό στο επιχειρήν, το οποίο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το μαθαίνουμε κιόλας από τα 18 μας τότε στις Πανελλήνιες. Αλλά εν τέλει το ξεχνάμε όλοι ότι υπάρχει το ρίσκο πάντα στην επιχειρηματικότητα. Και συμβιβαζόμαστε. Συμβιβαζόμαστε. Και έτσι είναι και στον τουρισμό και δεν το έχουμε καταλάβει. Ότι επειδή ακριβώς είμαστε ένα νησί που αυτός είναι ο πλούτος μας και έχουμε τέτοιες ομορφιές, έχουμε τέτοια ποιότητα ζωής που μπορούμε όντως να την πουλήσουμε και να επενδύσουμε σε αυτό το τουριστικό κομμάτι, δεν έχουμε καταλάβει ότι αν δεν ρισκάρουμε για να φέρουμε κάτι καινοτόμο, για να κάνουμε κάτι πρωτοπόρο, κάτι από την Αγγλία, από την Ελβετία, κάτι που κάνουν εκεί, που θα το αναζητήσει ένας ξένος ερχόμενος εδώ, συνδυάζοντας αυτό το παραδοσιακό το δικό μας. Εάν δεν ρισκάρουμε λοιπόν ακόμα και εκεί, γιατί σε πήγα στο μετά τώρα, αφού λες ότι είσαι σφύγης, είσαι ξαναγυρίσεις, είναι αυτό. Παντού είναι ρίσκο. Ρίσκο για να ξεκινήσεις τα πρώτα σου βήματα και ρίσκο για το μετά. Για να φέρεις αυτές τις ιδέες που πήρες. Εσύ θα τις φέρεις αυτές τις ιδέες, πώς το βλέπεις? Θα τις προσαρμόσω. Θα προσπαθήσω. Αρχικά δεν μπορώ να πω ότι ναι, θα το κάνω 100%, γιατί όπως είπα, υπάρχει το ρίσκο της γραφειοκρατίας, της προσαρμογής γενικά στα ελληνικά δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά τρώει την Ελλάδα και το βλέπουμε κιόλας και από τις υποδομές της Κρήτης, οι οποίες δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία για το νησί μας. Και αν σκεφτεί κανείς ότι κάθε χρόνο δεχόμαστε εκατομμύρια τουρίστες, το να έχουμε αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα, είτε από το δικό δίκτυο, το πρωτεύον ή το δευτερεύον, είτε από τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, ακόμα την καθαριότητα, τα πάντα. Την καθαριότητα, τη σήμανση. Πολλά πράγματα, δυστυχώς, ακόμα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Είναι βασικά ελληματικές αυτή τη στιγμή. Και κάθε χρόνο που περνάει, το πρόβλημα ουσιαστικά διωγγώνεται. Φανταστείτε ότι αν θέλεις να προβλέψεις τι θα γίνει σε εμάς, για παράδειγμα, στον τουρισμό, τι θα γίνει στο μέλλον, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να έχεις ακριβή στοιχεία με τη δεδομένη κατάσταση. Τι θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει αυτό και να είμαστε λίγο πιο σίγουροι όσον αφορά, ναι, γνωρίζουμε τα προβλήματα, με βάση αυτά κινούμαστε. Τι θα μπορούσε να γίνει? Αρχικά να υπάρξει ένα σταθερό πλάνο.
Δηλαδή δεν, αυτό το οποίο αλλάζει μια κυβέρνηση και αλλάζει το πλάνο, αλλάζει ο εκάστοτε δήμαρχος και αλλάζει το πλάνο. Δεν αφήνει τίποτα να γίνει. Αυτό, δεν αφήνει τίποτα να γίνει. Επιπλέον, πρέπει ουσιαστικά να σκεφτούμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Να ακολουθήσουμε ίσως και το παράδειγμα της Ισπανίας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η Ισπανία, σαν χώρα, επένδυσε πάρα πολύ στο κομμάτι των υποδομών και δικαιώθηκε. Όχι μόνο δικαιώθηκε, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθεί ουσιαστικά να μειώσει τα ποσοστά τουριστών των οποίων έχει. Και θέτω το παράδειγμα της Ισπανίας, γιατί είναι ο νούμερο ένα ανταγωνιστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιώργος Λιγαρδάκη, θέλω να σου κάνω μια πολύ βασική ερώτηση. Δεν την περίμενες σίγουρα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό μου βγάζει σε μένα με αυτά που μας λες. Και έτσι όπως μιλάς. Δεν σπούδασες δικηγόρος, ναι, αλλά είναι και το πνεύμα των ενημερών που δεν γίνει να σε ρωτήσω. Θα μπορούσες, το έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς με την πολιτική? Η αλήθεια είναι πως όχι. Καλύτερα. Το έχεις δηλαδή εντελώς πίσω στο μυαλό σου ή δεν θα το ήθελες με τίποτα? Δεν είναι ότι δεν θα το ήθελα με τίποτα. Δεν είναι κάτι όμως το οποίο έχω σκεφτεί και το οποίο είναι στις βασικές μου προτεραιότητες. Έχει άλλα σχέδια το παιδί. Θα σου πήγαινε όμως, να ξέρεις. Κυρία Κέτη και κύριε Μανώλη, να τον πείσετε σιγά σιγά μεγαλώνοντας, γιατί φαίνεται ότι έχει λαμπρό μέλλον στην πολιτική σκηνή. Έχεις αυτό που ανέφερε χθες η Ευγενία και το γνωρίζουμε όλοι μας ότι είναι σημαντικό πράγμα, είναι η επιρροή του λόγου. Και εσύ την έχεις. Οπότε έχετε το εδώ, κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού, οπότε δεν ξέρεις. Θα στο υπενθυμίσουμε εμείς σε λίγο καιρό. Κάτσε να τελειώσει το παιδί με τις σπουδές, με τις δουλειές. Και σε λίγο, ναι. Είναι και μικρός. Τι λέτε, κύριε Μανώλη? Α, βέβαια. Μπαμπά έχουμε στο σκηνοθέτη. Να βρεις λίγο και καμιά καλή κοπέλα και μετά. Δεν άντεξα να μην το πω. Το άκουσα, το κατάλαβα. Γιώργο, είσαι ένα πολύ ευχάριστο άτομο, αλλά είσαι και ένα παιδί που όντως σκιαγραφείται ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. Ναι, έχεις αυτή τη σπίθα στο μάτι και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και όντως, αυτός ο λόγος νομίζω ότι επηρεάζει πολύ κόσμο. Έχεις μια ηγετική φυσιογνωμία που μπορεί να βοηθήσει είτε σε επιχείρηση είτε σε άλλα τομέα. Ευχαριστώ. Και σε ευχαριστούμε. Και είμαστε σίγουροι για την πορεία σου. Ευχαριστώ πολύ. Από την αρχή ήμασταν και συγχαρητήρια και πάλι για το μεταπτυχιακό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είσαι ανώτερα, βεβαίως. Και να μας περιμένεις στο Λονδίνο. Θα πάμε στο Λονδίνο. Εννοείται, όποτε θέλετε. Εσύ. Μ' αρέσει όμως, γιατί είναι από εδώ, από εκεί, θα βγάλει αυτή η καλή άκρη. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή σταδιοδρομία τώρα πια.